Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι προφανές ότι αυτό το τριήμερο η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση και κυρίως ο αρχηγός της προσπάθησε με κάθε τρόπο να εκτρέψει τη συζήτηση από τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε ζητήματα που αυτοί θεωρούν ότι μπορούν να επικεντρώσουν την προσοχή. Ο στόχος τους νομίζω ότι ήταν σαφές και το έχει καταλάβει και ο κάθε πολίτης που μας παρακολουθεί. Να μην συζητήσουμε για τα μέτρα στήριξης, να μην συζητήσουμε για την οικονομία, να μην συζητήσουμε το σχέδιό μας για την έξοδο από την κρίση, να μην συζητήσουμε το σχέδιό μας για τους διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης που πρέπει να έχει η ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια, να μην συζητήσουμε για το πώς θα επιστρέψουμε οριστικά στην κανονικότητα, να συζητάμε για θέματα τα οποία έχει επιλέξει το επικοινωνιακό επιτελείο του κ. Μητσοτάκη να συζητάμε. Και πιστεύω βαθιά ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν υπέπεσε σε λάθος και αυτό είναι που με προβληματίζει. Είναι επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή του επικοινωνιακού του επιτελείου να πάμε σε εκλογές σε ένα πεδίο αρένας πολιτικής. Αυτή είναι η επιλογή της. Εγώ προσπάθησα στην πρώτη μου ομιλία να μιλήσω προγραμματικά. Και έτσι θα συνεχίσω μέχρι τις εκλογές. Ό,τι απαντήσεις είχα να σας δώσω, κύριε Μητσοτάκη, σας τις έδωσα. Και δεν πρόκειται να ξαναασχοληθώ με τις προσωπικές επιθέσεις και με την αθλειότητα των κατασκευασμένων ειδήσεων. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να συνεχίσετε σε αυτόν τον δρόμο. Να υβρίζετε και να συκοφαντείτε ακόμα και νεκρούς που δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να απαντήσουν, αλλά και που δεν ήταν δημόσια πρόσωπα για να γνωρίζει η ελληνική κοινωνία την πολιτική τους πορεία, την πολιτική τους περπατησιά ή την κοινωνική τους περπατησιά και σταδιοδρομία. Και μην, κύριε Μητσοτάκη, μην, πείτε το και ανοιχτά αυτό που είπατε. Ναι, ναι, είπατε για τον πατέρα σας. Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε με, ακούστε με. Ο πατέρας σας ήταν πρωθυπουργός της χώρας. Είχε μια δημόσια ζωή. Οι πολίτες έχουν άποψη για τον πατέρα σας. Οι μισοί Έλληνες, οι μισοί, εγώ δεν έχω σεβασμό. Παρακαλώ, τώρα τι κάνετε ακριβώς? Έχετε πάρει και μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, τώρα εσείς και έχετε... Εγώ δεν έχω ποτέ μιλήσει με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε κάτι, καταλάβετε το αυτό, γιατί πρέπει να το κατανοήσετε. Η κατανόηση του σφάλματος είναι το μισό βήμα. Το άλλο μισό είναι να διορθωθείτε κιόλας. Ο πατέρας σας, λοιπόν, ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πρωθυπουργός. Εκείνη την εποχή που ήταν ο πρωθυπουργός, η μισή Ελλάδα σε ένα πολωμένο κλίμα, όπως και τώρα, καλή ώρα, η μισή Ελλάδα και ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, όταν ο δικός σας πατέρας ήταν αρχηγός της αντιπολίτευσης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον αποκαλούσε αποστάτη, τον αποκαλούσε εφιάλτη. Εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ σε αυτά. Ποτέ δεν έχω αποκαλέσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ούτε με τα λόγια αυτά που είπα πιο πριν, ούτε προέβη ποτέ σε μια τέτοιου είδους κριτική. Έχω την αίσθηση όμως ότι μάλλον εσείς δεν τιμάτε τη μνήμη του πατέρα σας, όχι εγώ. Εσείς. Διότι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, εσείς περπατάτε με μια βαριά σκιά στο κεφάλι σας. Πάνω από το κεφάλι σας, που είναι η σκιά του πατέρα σας. Εγώ δεν έχω κανένα κόμπλεξ, κανένα σύμπλεγμα. Και είμαι περήφανος και για όσα έχει κάνει ο πατέρας μου και για την οικογένειά μου. Αλλά εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δείχνετε με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε ότι κάποιο πρόβλημα έχετε. Δεν θέλω όμως να συνεχίσω τη συζήτηση σε αυτά. Θέλω να σας πω ένα πράγμα. Θέλω να σας πω ότι οι πολίτες θα μας κρίνουν με βάση τις θέσεις και τις απόψεις μας.
Εγώ λοιπόν ζήτησα τα πολιτικά για την επόμενη μέρα, για την επόμενη μέρα της χώρας. Όσο λοιπόν και να ευρίζετε, όσο και να συκοφαντείτε, και σήμερα σας άκουσα να λέτε μια μικρή συγγνώμη για όσα είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης, για την αθλειότητα του κύριου Κεφαλογιάννη να βγαίνει και να βγάζει φωτογραφίες με τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό της Χούντας και να λέει ότι αυτός ήταν ο πατέρας μου. Εντάξει, ζητήσατε μια μικρή συγγνώμη. Προφανώς όμως δεν είπατε τίποτα για την αθλειότητα που κάνατε εσείς. Μια μισή συγγνώμη. Εγώ λοιπόν λέω ως εδώ αυτή η συζήτηση. Ως εδώ. Όμως, θέλω να διερωτηθώ δημόσια και ανοιχτά. Γιατί επιλέγετε αυτή τη στρατηγική? Γιατί επιλέγετε τη στρατηγική της λάσπης στον ανεμιστήρα? Γιατί επιλέγετε τη στρατηγική να κυλιστείτε και εσείς σε αυτόν τον βούρκο, να κυλιστείτε εσείς σε αυτόν τον βούρκο και σε αυτή τη λάσπη, αφού μας λέτε ότι είσαστε μπροστά στις εκλογές, τις έχετε κερδίσει από χέρι, είσαστε σίγουρος νικητής. Εδώ και 3 χρόνια μας διαβεβαιώνετε ότι όχι απλά έχετε τη νίκη, αλλά το θρίαμβο στο τσεπάκι σας. Και αφού χθες μας το ξαναείπατε ότι θα γελάτε στις 26 του Μάη και ότι όχι απλά θα είστε νικητής, αλλά θριαμβευτής. Ότι θα έχετε 14-15 μονάδες διαφορά, σε όποια κάλπη και αν στηθεί, όποτε και αν στηθεί. Γιατί λοιπόν έχετε τέτοιο άγχος, αφού έχετε τόσο μεγάλη διαφορά? Παρακαλώ, και είστε νικητής, γιατί πέφτε τόσο χαμηλά να υβρίζετε ακόμα και νεκρούς ανθρώπους? Μήπως τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα? Μήπως τελικά κατά βάθος ζορίζεστε για κάποιο λόγο? Μήπως τελικά ζορίζεστε και γι' αυτό θέλετε, αντί να συζητάμε για την οικονομία και το σχέδιό σας, να συζητάμε για τους πατεράδες μας και να συζητάμε για το αν κάναμε και πού κάναμε διακοπές? Μήπως αυτός είναι ο λόγος? Μήπως ο προδιαγεγραμμένος και προεξοφλημένος εκλογικός σας τρίαμβος θα αποδειχθεί πολύ σύντομα για άλλη μια φορά ότι θα είναι μόνο δημοσκοπικός, όπως έγινε σε 3 απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις τα προηγούμενα χρόνια? Μήπως η διαφορά θα είναι αντίστοιχη με αυτήν του δημοψηφίσματος που λέγανε 15 μονάδες μπροστά το ναι και βγήκε 20 μονάδες το όχι? Αυτά θα τα δούμε στην ώρα τους. Εγώ όμως σήμερα θα ήθελα να σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Ζείτε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία ψευδέστηση. Ίσως να φταίνε οι σύμβουλοί σας που σας λένε έτσι. Ίσως πάλι κι εσείς να είστε αυτοί που θέλετε να το πιστέψετε. Ζείτε στην ψευδέστηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, έχει ήδη καταρρεύσει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια φωτοβολίδα που θα σβήσει, ότι δεν έχει ρίζες στον ελληνικό λαό. Κάποιοι προφανώς σας τα λένε αυτά και σας συμβουλεύουν έτσι. Και νομίζω ότι σας συμβουλεύουν λάθος και σας υποδεικνύουν ένα λάθος δρόμο. Και βεβαίως υποτιμάτε την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται... Όχι μόνο δεν πρόκειται να καταρρεύσει, αλλά θα κερδίσει τις εκλογικές μάχες. Για έναν λόγο που δεν έχετε κατανοήσει. Εκπροσωπεί ένα κοινωνικό ρεύμα. Είναι ο κύριος, όχι ο μοναδικός, αλλά ο κύριος εκφραστής του την ώρα στον τόπο μας, της προοδευτικής παράταξης, της δημοκρατικής παράταξης στη χώρα. Και κυρίως είναι η παράταξη εκείνη που εκπροσωπεί και παλεύει για τα συμφέροντα των πολλών. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο στην απάντηση που αναζητάτε και δεν τη βρίσκετε. Και θα αφιερώσω μεγάλο μέρος της ομιλίας μου σήμερα για να σας το εξηγήσω αυτό, κύριε Μητσοτάκη. Έχετε, κατά τη γνώμη μου, κάνει μεγάλο λάθος να προσπαθείτε να πάτε τη συζήτηση από την οικονομία στο προσωπικό και στο ηθικό πλεονέκτημα. Πρώτον, έχετε κάνει μεγάλο λάθος, γιατί εκεί και αν θα χάσετε κατά κράτος, ειδικά εσείς. Μας δίνετε πάσες σε κενό τέρμα. Αλλά το κάνετε αυτό για 2 λόγους. Ο πρώτος αφορά
την απόλυτη παραδοχή τη δική σας και των συμβούλων σας ότι στην οικονομία δεν έχετε πια αφήγημα. Έχετε διαψευθεί πάνω από 10 φορές. Τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί τις προβλέψεις σας, τις οποίες αποτύχατε. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο πιστεύετε ότι θα ρεφάρετε στο λεγόμενο ηθικό έλλειμμα. Το δικό μας δηλαδή πλεονέκτημα και δικό σας έλλειμμα. Όπως παλαιότερα έλεγε ο κύριος Πάγκαλος, μαζί τα φάγαμε, εσείς τώρα θέλετε να πείτε όλοι το ίδιο είμαστε. Αυτός είναι ο λόγος. Αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι η ουσία και το πραγματικό σας πρόβλημα δεν είναι το ηθικό μειονέκτημα που έχετε. Το έχετε, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας. Το πρόβλημά σας είναι πολιτικό. Το πρόβλημά σας, και θα το πω αυτό γιατί προχθές κάνατε ολόκληρη αναφορά για τις ελίτ και τους πολλούς, τις ελίτ και τους πολλούς και σήμερα ξανά. Το πρόβλημά σας, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι ότι είστε μέρος της ελίτ. Το πρόβλημά σας είναι ότι η πολιτική σας και το πρόγραμμά σας ευνοούν κατάφορα την ελίτ του τόπου και βαραίνουν τους πολλούς. Δεν έχει νόημα κανένα να προσπαθείτε και να προσποιήσετε, να μας πείσετε είτε ότι δεν είστε εσείς μέρος της ελίτ, ούτε ακόμα χειρότερα να μπαίνετε στην πιο αστεία προσπάθεια να πείσετε ότι είμαι εγώ μέρος της ελίτ. Επαναλαμβάνω, γιατί το πρόβλημά σας είναι η θέση σας και το πρόγραμμά σας. Είναι ο πολιτικός σας λόγος, όταν αυτός αρθρώνεται, που είναι ένας λόγος απαξιωτικός για τους πολλούς. Τη μία αναφερθήκατε στο λαό με τον όρο, στην πλειοψηφία του λαού, με τον όρο αδαής πλειοψηφία. Την άλλη, στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, είπατε ότι δεν σας αρέσει ο όρος λαός, γιατί είναι μία έννοια θολή και προτιμάτε, αντί τον όρο λαός, τον όρο πολίτης. Την παραάλλη, σας ξέφυγε στην Κύπρο και είπατε να καταργηθεί το δώρο του Χριστουγέννου. Το περασμένο Σάββατο, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, είπατε ότι η 13η Σύνταξη είναι λαϊκισμός και ότι είναι παροχή πελατειακού κράτους και ότι σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ανέφικτο. Κύριε Μητσοτάκη, πολιτικό είναι το πρόβλημά σας. Και αυτά είναι τα θέματά σας. Δεν είναι τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ παρότι επιλέγω να ρίξω τους τόνους, είμαι βέβαιος δεν θα το κάνετε. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε μέχρι τις εκλογές, γιατί έχετε αντιγράψει καρμπών. Έχετε αντιγράψει μία καμπάνια που αντιστοιχεί σε υποψήφιους της ακραίας δεξιάς σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ναι, αυτό έχετε κάνει. Αυτό έχετε κάνει. Έχετε την καμπάνια, θα σας το πω, έχετε ακριβώς την καμπάνια που είχε, εκεί πέτυχε, αλλά εσείς δεν θα πετύχετε εδώ, που είχε ο Μπολσονάρο στις εκλογές της προεδρικής στη Βραζιλία, ο ακροδεξιός. Αυτή την καμπάνια έχετε. Fake news, τοξικότητα, κυτρινισμός, λάσπη στον αντίπαλο, αντιπαράθεση, δίχως όρια και αρχές. Και φυσικά, μπόλικη τάξη και ασφάλεια. Προσέξτε, γιατί μην ανησυχείτε, γιατί αυτά δεν τα λέω μόνο εγώ. Τα λένε και άνθρωποι με τους οποίους διαφωνώ κάθετα. Έχω αντιπαρατεθεί πολιτικά και ιδεολογικά. Αλλά είχαμε μια πολιτική αντιπαράθεση σε πλαίσια πολιτικού πολιτισμού. Τα είπε χθες ο κ. Μημαράκης. Στην τηλεόραση, στη δημόσια τηλεόραση, όταν είπε ότι διαπράτεται μείζον πολιτικό λάθος που οξύνεται το πολιτικό κλίμα με αυτόν τον τρόπο. Δεν τα είπα εγώ, κύριε Μητσοτάκη. Και αναφέρθηκε βεβαίως στους συμβούλους σας. Τώρα δεν γελάτε όμως. Λοιπόν, ακούστε. Ήσυχα, παρακαλώ. Αυτό είναι το μείγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσετε. Είναι ένα μείγμα το οποίο έχει στόχο, δεν είναι παράλογο. Ο στόχος σας είναι να αποκτήσετε πρόσβαση σε λαϊκά στρώματα μέσω των στερεοτύπων, μέσω της παραδοξολογίας, αντιγράφοντας πολλές φορές και ακροδεξιά έντυπα και μέσω του κουτσομπολιού. Και βεβαίως, αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την αγαπημένη σας ατζέντα για την τάξη και την ασφάλεια.
Σας άκουσα σήμερα και πάλι να κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του κυρίου Κουφοντίνα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όταν επί των ημερών σας έπαιρνε τη μία άδεια μετά την άλλη ο Χριστόδουλος Ξηρός, και ορθώς, επειδή έτσι όριζε ο νόμος, αλλά κάποια στιγμή δεν γύρισε και ποτέ στις φυλακές πίσω. Ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήσασταν υπουργός της Νέας Δημοκρατίας τότε? Δεν σας είδαμε να λέτε κουβέντα τότε? Όταν αντιδρούσατε, εντάξει τώρα, εντάξει. Όταν αντιδρούσατε, έχω κι άλλα να σας πω. Όταν αντιδρούσατε, θα σας παρακαλέσω να μην εξάπτεστε. Τώρα λοιπόν μιλάτε, τότε δεν μιλάγατε. Ούτε αντιδρούσατε, ούτε μιλάγατε τότε, όταν οι περισσότεροι από τους καταδικασμένους για την 17 Νοέμβρη, αλλά και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις, πήραν τις πρώτες άδειες ή αποφυλακίστηκαν σύμφωνα πάντα με τον νόμο. Υπουργός της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήταν επίσης τότε. Πάλι αφωνία όμως. Ούτε φυσικά, πάλι επί των ημερών σας, όταν βαρεπινίτες δραπέτευαν με ελικόπτερα από τις φυλακές. Έτσι, ερχόντουσαν τα ελικόπτερα και τους παίρνανε τις φυλακές και φεύγανε. Ούτε τότε. Επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ έγιναν αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Αυτή λοιπόν η υποκρισία πρέπει να σταματήσει. Διότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να εντάξετε ένα θέμα που αφορά μόνο τη δικαιοσύνη, θέλω να το επισημάνω αυτό, στην αντιπολιτευτική σας φαρέτρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή θα είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές και από τις ευρωπαϊκές εκλογές μέχρι και τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν στην ώρα τους. Όσο όμως εσείς θα ασχολείστε με την παραπλάνηση των πολλών, εμείς θα μιλάμε, θα εργαζόμαστε και θα προσπαθούμε, θα αγωνιούμε για να δίνουμε απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα και στις ανάγκες των πολλών. Αυτά τα χρόνια, παρά τις αντίθετες ανάποδες προβλέψεις και τις προσδοκίες σας, πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα. Πετύχαμε να ξανασταθεί στα πόδια της η ελληνική οικονομία, να βγει από το χάος του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, να πετύχει λύση για το ζήτημα του δημόσιου χρέους, να αντιμετωπίσει τις μεγάλες, όχι όλες ακόμα, αλλά τις μεγάλες συνέπειες για τους αδύναμους. Πετύχαμε μετά από πολύ κόπο και τεράστιες θυσίες να βγει η χώρα από αυτή τη μέγγενη που ήταν για 8 ολόκληρα χρόνια από τα μνημόνια. Από τον Αύγουστο του 2018 αυτή η Βουλή συνέρχεται για να ψηφίσει μέτρα σταδιακής αποκατάστασης των αδικιών. Και υλοποιούμε μία νέα οικονομική πολιτική με ασφάλεια, χωρίς να διακινδυνεύουμε την πορεία της χώρας, αλλά με ιεραρχήσεις για τις επόμενες γενιές και για τους αδύναμους. Ξεκινήσαμε με την αποκατάσταση της εργασιακής κανονικότητας, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την κατάργηση του ντροπιαστικού υποκατώτατου μισθού για τους νέους που εσείς τον φέρατε. Με το πλαίσιο προστασίας για την πρώτη κατοικία, με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις οφειλές των πολιτών σε ταμεία και εφορία. Και φυσικά υλοποιήσαμε ένα προς ένα τα μέτρα τα οποία δεσμεύτηκα το Σεπτέμβρη του 2018 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων, τη μείωση του έμφυα κατά 30% για τους μεσοσταθμικά 30%, ξεκίνησε ήδη το μέτρο που είναι 30% μεσοσταθμικά 10% δηλαδή για τους αδύναμους. Του χρόνου είναι το επόμενο βήμα. 4.500 προσλήψεις στην ειδική αγωγή που θα γίνουν το Σεπτέμβριο που μας έρχεται. Επίδομα στέγασης που αφορά ως επιτοπλίστων
και νέους ανθρώπους που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια και είναι στα 30 τους, ζουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή 240.000 νοικοκυριά έχουν ήδη επωφεληθεί από αυτό το μέτρο. Και την προηγούμενη Τρίτη δεσμευτήκαμε ενώπιον του ελληνικού λαού και προχωράμε στην υλοποίηση ενός ακόμα πιο σημαντικού και πολύ πιο διευρυμένου πακέτου μέτρων στήριξης, όχι μόνο της κοινωνικής πλειοψηφίας, αλλά όλων. Με μέτρα που θα εφαρμοστούν άμεσα και θα ψηφιστούν την άλλη εβδομάδα, όπως η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% στην εστίαση, η μετάταξη του ΦΠΑ των τροφίμων από το 24% στο 13%, η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στον ηλεκτρισμό, στη ΔΕΗ και στο φυσικό αέριο από το 13% στο 6% και η κατανομή της 13ης σύνταξης συνολικού κόστους περίπου 820 εκατομμυρίων ευρώ. Και από την επόμενη χρονιά, ξέρω ότι σας ενοχλεί να τα ακούτε, αλλά εγώ θα τα παραλαμβάνω για να τα συνηθίσετε. Από την επόμενη χρονιά, η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ και η μείωση της φοράς αλληλεγγύης από το 5 στο 2% για εισοδήματα έως 30% και για τα ανώτερα εισοδήματα επίσης μείωση. Ένα ισχυρά αναπτυξιακό μέτρο που αφορά τους επενδυτές. Η αύξηση κατά 50% του συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων. Η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους έως 25 ετών στο 80% και έως 29% στο 25%. Η μείωση του μεσαίου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 11%. Οι φορολογικές μειώσεις για τους κατοίκους των νησιών. Η μείωση του έμφυα για τα νησιά έως 1.000 κατοίκους. Η μείωση του φόρου συνεταιρισμών. Η απαλλαγή τόκων στεγαστικών δανείων για τους δανειολήπτες. Μας λέτε ότι όλα αυτά που εξαγγείλαμε είναι κόλπα. Είναι κόλπα, είναι δώρα, είναι προεκλογικές παροχές. Τα ίδια λέγατε και τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, όταν εξήγηλα αυτά που εξήγηλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα ίδια λέτε και τώρα. Αλλά να σας το θυμίσω, όχι για να τα ακούτε εσείς, αλλά όσοι μας παρακολουθούν. Τα μέτρα στήριξης που φέρνουμε και ψηφίζουμε είναι μόνιμα μέτρα στήριξης. Μόνιμα. Και είναι η απόδοση δικαιοσύνης για τους πολλούς. Είναι η ανταμοιβή των θυσιών. Και θα έλεγα ότι είναι και η αυγή μιας επόμενης μέρας, καλύτερης μέρας για την πατρίδα μας. Και το κυριότερο προέκυψαν από συγκεκριμένο σχεδιασμό και ιεραρχήσεις. Δεν είναι μέτρα, δηλαδή, που αυξάνουν το δημόσιο χρέος. Δεν είναι μέτρα που παράγουν ελλείμματα, αλλά είναι από το αποτέλεσμα των πλεονασμάτων που ήδη έχουμε παράξει, από το αποτέλεσμα των θυσιών και των κόπων που τώρα καρπωνόμαστε. Το αποτέλεσμα δηλαδή μιας σοβαρής, μεθοδικής δουλειάς, αλλά και το αποτέλεσμα της στρατηγικής μας να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους. Εμείς πετύχαμε να μειώνουμε βάρη και να μειώνουμε και πλεονάσματα στην πράξη. Εσείς υπόσχεστε ότι θα το κάνετε. Και βεβαίως υπόσχεστε ότι θα το κάνετε με αντάλλαγμα μέτρα τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κοινωνικής φρίκης. Εμείς προχωρούμε σε αυτή την ελάφρυνση χωρίς να ανταλλάξουμε ούτε απολύσεις ούτε περικοπές. Και είναι, αν θέλετε, προτεραιότητά μας. Σας άκουσα που ρωτήσατε τον κύριο Τσακαλώτο. Κοιτάξτε, ίσως αυτό να φανερώνει και τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Είναι προτεραιότητά μας ο τομέας των συντάξεων. Ξέρετε κάτι, εκεί βασίστηκε ο πυρήνας της τιμωρητικής λιτότητας στα χρόνια των μνημονίων. Να λοιπόν, που όσο και αν θέλετε να κρύψετε τις προγραμματικές διαφορές, δεν είναι εύκολο να το πράξετε. Να λοιπόν που συμφωνούμε και που διαφωνούμε. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, κατά βάθος διαφωνείτε με αυτά τα μέτρα. Κατά βάθος συμφωνείτε με τις περικοπές. Και το φανερώσατε με την ερώτηση που κάνατε, προφανώς εκτός κειμένου. Όταν είστε μέσα σε κείμενο, σας προστατεύουν. Εκτός κειμένου σας ξεφεύγουν πράγματα. Εσείς διαφωνείτε με αυτή τη λογική. Γι' αυτό
και είπατε στην συνέντευξή σας σε τηλεοπτικό σταθμό ότι δεν γίνεται να επανέλθει η 13η σύνταξη. Αυτό δεν σας ξέφυγε, αυτό ήταν η αλήθεια σας. Αυτό πιστεύετε. Ότι είναι λαϊκισμός, ότι είναι παροχή, πελατειακή παροχή και ότι δεν γίνεται, είναι ανέφικτο. Τώρα τι θα κάνετε, θα έρθετε να την ψηφίσετε? Θα έρθετε ή δεν θα έρθετε? Ή μήπως το... Α, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Κυρία Μπακογιάννη, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ότι δεν είναι 13η. Αλήθεια. Α, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Γιατί μέχρι χθες ήταν λαϊκισμός και παροχή πελατειακού κράτους. Τώρα προβληματίζεστε που είναι ο μισός ο λαϊκισμός. Μισή η παροχή, μισός ο λαϊκισμός και μισό το πελατειακό κράτος. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αλήθεια. Μπράβο σας. Δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα. Είστε σε τόσο μεγάλη αμηχανία που δεν κρατάτε ούτε τα προσχήματα. Κοιτάξτε, για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού των συνταξιούχων θα είναι μια ολόκληρη σύνταξη. Για ένα μέρος θα είναι το 70%, πολύ μεγάλο μέρος, για ένα μέρος το 50% και για ένα μέρος των υψηλότερων συντάξεων θα είναι το 30%. Δεν είναι αυτή μια ενίσχυση, μια ανάσα για χιλιά? Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν πιστεύετε σε αυτό. Το πρόβλημά σας, επαναλαμβάνω, δεν είναι ότι είστε μέρος της ελίτ, αλλά ότι με τις πολιτικές σας και με τις ιδέες σας υποστηρίζετε πολλές φορές με ξεδιάντροπο τρόπο τα συμφέροντα της ελίτ. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θεωρείτε ότι είναι παροχολογία, πηγαίνετε μια βόλτα τις μέρες που θα εισπράττουν στα ATM οι συνταξιούχοι τη 13η σύνταξη, να τους πείτε ότι είναι πελατειακό μέτρο, ότι είναι λαϊκισμός και ότι είναι ντροπή μας που δεν τη δώσαμε όλοι, σε αυτούς που δεν θα τη δώσουμε όλοι. Θέλω όμως να επιμείνω, και πιστεύω ότι αυτός είναι ο βασικός κορμός της ομιλίας μου σήμερα, και θέλω λίγο να σας το δώσω να το καταλάβετε, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω από την αρχή. Είναι το πρόβλημα, είναι το πρόγραμμα και οι πολιτικές σας θέσεις, που δεν έχει χώρο για σπατάλες υπέρ των πολλών. Και θα ήθελα να πάρουμε ένα παράδειγμα, όχι μόνο για το θέμα των συντάξεων, αλλά ας πάρουμε και ένα παράδειγμα σε σχέση με το ασφαλιστικό. Μου είπατε προχθές, κύριε Μητσοτάκη, ότι η κοινωνική μας πολιτική προβλέπει την κατάργηση του εκτρώματος Κατρούγκαλου και την εγκατάσταση ενός ασφαλιστικού, η δική σας πολιτική, και την εγκατάσταση ενός ασφαλιστικού συστήματος τριών πυλών. Και είπατε ότι εμείς παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ένα ασφαλιστικό σύστημα τριών πυλώνων εφαρμόζεται σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Με δύο λόγια, θέλατε να μου πείτε ότι το σχέδιο Πινοσέτ το οποίο έχετε ετοιμάσει, και δεν το είπα εγώ, ο κ. Καραγκούνης το είπε, ο βουλευτής σας το είπε, το σχέδιο αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί? Διότι το σύστημα των τριών πυλώνων εφαρμόζεται, λέτε, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν εφαρμόζεται στη χώρα μας. Επειδή, κύριε Μητσοτάκη, μάλλον εσείς δεν γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει στη χώρα μας και στο ασφαλιστικό της, μάθετε λοιπόν ότι στη χώρα μας υπάρχει ήδη από το 2002 σύστημα τριών πυλώνων. Κύρια και επικουρική, επαγγελματικά ταμεία και ιδιωτική ασφάλιση. Όμως οι πολίτες δεν επιλέγουν τους δύο πυλώνες, τους δεύτερους, την ιδιωτική ασφάλιση και τα επαγγελματικά ταμεία, επιλέγουν το βασικό πυλώνα, την κύρια και την επικουρική σύνταξη, λόγω μειωμένου εισοδήματος. Η διαφορά μας βρίσκεται στο ότι εσείς θέλετε να μετατρέψετε τμήμα του πρώτου πυλώνα, που είναι υποχρεωτικός, ναι. Η διαφορά μας αυτή είναι, σωστά το λέτε. Η διαφορά μας, δεν επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα, την ιδιωτική ασφάλιση, κύριε Γιακουμάτο, μην κάνετε, καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο καημός σας, είναι να πηγαίνουν όλοι στα ιδιωτικά. Αυτός είναι ο καημός σας. Αφήστε με να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Αφήστε με. Κάντε ισχύ. Η διαφορά σας είναι ότι εσείς θέλετε να μετατρέψετε τμήμα του πρώτου πυλώνα, που είναι υποχρεωτικός, σε εθελοντική συμμετοχή, προκειμένου να κατευθύνετε πόρους προς την ιδιωτική ασφάλιση. Τι θα κοστίσει αυτό στην ελληνική οικονομία? Ήσυχα, παρακαλώ. Αυτό θα κοστίσει στην ελληνική οικονομία
ένα δυσβάστακτο βάρος που σωρευτικά μπορεί να φτάσει και τα 55 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως έχουμε καταγγείλει δημόσια. Και το οποίο αργά ή γρήγορα θα κληθούν να το πληρώσουν οι συνταξιούχοι με ραγδαίες μειώσεις συντάξεις τους. Ή το ελληνικό δημόσιο με άγνωστη κατάληξη. Μάλλον όχι και τόσο άγνωστη, κατευθείαν στην αγκαλιά του Δούνου του θα μας πάτε. Γιατί αυτός είναι ο στόχος σας. Η κοινωνική λαϊλασία και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προκειμένου τι? Να ωφεληθούν, να ωφεληθεί η ιδιωτική ασφάλιση. Δηλαδή ποιοι τελικά? Κάποιοι λίγοι. Αυτή είναι η αλήθεια του σχεδίου σας. Αυτή είναι η αλήθεια του σχεδίου σας. Και πρέπει να την εκθέτετε ολόκληρη στον ελληνικό λαό όταν μιλάτε. Και επαναλαμβάνω, το χαρακτηρισμό Πινοσέτ δεν το βγάλαμε εμείς. Ο βουλευτής σας τον είπε, γιατί ακριβώς αυτό είναι. Απλώς ο βουλευτής σας ήταν ειλικρινής. Εσείς λέτε ψέματα και είστε υποκριτής. Πάμε τώρα να σας εξηγήσω, κύριε Μητσοτάκη, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, γιατί εμείς είμαστε με τους πολλούς, αλλά εσείς είσαστε με τα συμφέροντα της ελίτ. Η δική μας πολιτική πρόταση, το δικό μας όραμα, το ονομάζουμε όραμα και σχέδιο για την Ελλάδα των πολλών. Δεν είναι λόγια του αέρα αυτά. Εμείς το έχουμε αποδείξει. Και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για τη βελτίωση των συνθήκων ζωής των ανθρώπων αυτής της χώρας. Εμείς στηρίξαμε τους αδύναμους ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές για την ελληνική οικονομία. Όταν παραλάβαμε άδεια ταμεία. Εμείς αυξήσαμε από 780 εκατομμύρια τις δαπάνες για την πρόνοια στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι σήμερα. Εμείς στηρίξαμε τις πολιτικές για το παιδί. Εμείς στηρίξαμε και φτιάξαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για πάνω από 700.000 συμπολίτες μας. Δεν υπήρχε. Τα προγράμματα για την ανάσχεση της ανθρωπιστικής κρίσης. Το επίδομα ενοικίου που είπα πιο πριν. Εμείς στηρίξαμε τη δημόσια υγεία γιατί είχαμε πολιτική αλλά και ηθική υποχρέωση, όχι μόνο πολιτική. Εμείς με συστηματική δουλειά καταφέραμε πράγμα το οποίο και εσείς τότε λέγατε ήταν ανέφικτο. 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Για εσάς δεν είχαν πρόσβαση, επειδή ήταν ανασφάλιστοι. Εμείς στηρίξαμε τα δημόσια νοσοκομεία με 19.000 προσλήψεις. Εμείς προχωρήσαμε στις τοπικές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Εμείς αντιμετωπίσαμε, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε, δίνουμε μάχη για να αντιμετωπίσουμε και τις συνθήκες εργασίας, αφορά κυρίως τη νέα γενιά. Αλλά και μειώσαμε την ανεργία κατά 9%, πάνω από 380.000 νέες θέσεις εργασίας επί των ημερών μας. Εμείς στηρίξαμε τη νέα γενιά, αυξάνοντας τον κατώτατο μισθό και καταργώντας τον υποκατώτατο. Εμείς προχωρήσαμε στην επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για νέες προσλήψεις εργαζομένων μέχρι 25 ετών. Και βεβαίως εμείς ήσυχα, παρακαλώ, είμαστε αυτοί οι οποίοι επενδύσαμε στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτό που ονομάσαμε brain drain, στους νέους ανθρώπους, στους ερευνητές, τους υψηλά εξειδικευμένους, μορφωμένους με 2 και 3 πτυχία που φεύγουν στο εξωτερικό, όταν αυξήσαμε σε συνθήκες δημοσιονομικής κρίσης τους πόρους για την έρευνα και σήμερα έχουμε πάει πάνω από το 1% του ΑΕΠ, δηλαδή πάνω από 2 δις. Στηρίξαμε επίσης τον αγροτικό κόσμο. Αυτή είναι η πολλή. Ελαφρύναμε το φορολογικό βάρος από το 90% των αγροτών που έχει εισόδημα ως 20.000 ευρώ το χρόνο. Υλοποιήσαμε τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των αγροτών από το 18% στο 12%. Καταργήσαμε το φόρο επιδιδεύματος για τους συνεταιρισμένους αγρότες και από του χρόνου μειώνουμε το φόρο για τους συνεταιρισμούς. Ελαφρύναμε τα βάρη στους ελεύθερους επαγγελματίες που σήκωσαν μεγάλο φορτίο. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Και προβλέψαμε την υπαγωγή και επιχειρήσεων στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία. Αλλά μας λέτε διαρκώς για την υγιή επιχειρηματικότητα. Για την επιχειρηματικότητα, όχι την υγιή. Μας λέτε ότι εμείς δεν έχουμε αναπτυξιακό σχέδιο. Όταν επί των ημερών σας υπήρξε η μεγαλύτερη αποανάπτυξη που έχει δει ποτέ ο τόπος. Εμείς ενισχύσαμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Όχι γιατί θεωρούμε ότι είναι ελίτ, αλλά ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι εκεί επίσης δημιουργούνται συνθήκες για τη στήριξη των πολλών. Δημιουργούνται συνθήκες για νέες θέσεις εργασίας. Δώσαμε λοιπόν κίνητρα στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις σημειώνουν ιστορικά ρεκόρ. 3,6 δις το 2018. Και ακόμα πιο ψηλά θα φτάσουν το 2019.
Ενώ οι φορολογικοί συντελεστές, γιατί μας κατηγορείτε και γι' αυτό, εμείς τους ρίχνουμε. Πέντε μονάδες πέφτουν οι φορολογικοί συντελεστές. Παρακαλώ. Μέχρι το 2022. Στηρίξαμε επίσης τους νησιώτες μας. Βρήκαμε τους φορολογικούς συντελεστές στο 29%. Και μέχρι το 2021 οι φορολογικοί συντελεστές θα είναι στο 25%. Στηρίξαμε επίσης τους νησιώτες μας. Κύριε Βορύδη, παρακαλώ. Με πρόσφατα μέτρα που ανακοινώσαμε. Για φοροαπαλλαγές, για μείωση του έμφυα. Και φυσικά με τη μεγάλη καινοτομία του φορολογικού ισοδυνάμου. Πάνω σε αυτά λοιπόν τα πεπραγμένα θα κληθεί να χτίσουμε εμπιστοσύνη στους συμπολίτες μας. Πάνω σε αυτά τα πεπραγμένα αλλά και στις προθέσεις μας. Θέλω λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να κλείσω το εξής. Η Ελλάδα των πολιτών, με την Ελλάδα της ελίτ, με την Ελλάδα των ελίτ, είναι δύο κόσμοι ανειρήνευτοι. Είναι δύο κόσμοι που δεν συμβιβάζονται. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν σας αποδίδω ότι είστε εκπρόσωπος των ελίτ, δεν μέμφωμαι ούτε την καταγωγή σας, ούτε πώς μεγαλώσατε, ούτε πώς ανατραφήκατε μέσα στις τάξεις των ελίτ, αλλά κρίνω τις θέσεις και τις ιδέες σας και το πρόγραμμά σας. Τις θέσεις σας που εκφράζουν τα συμφέροντα μιας ισχυρής μειοψηφίας. Την ολιγαρχία του τόπου, γιατί όταν εσείς βάζατε 5 ευρώ στα νοσοκομεία για πρόσβαση και καταργήσατε την πρόσβαση των ανασφάλιστων, ενώ την ίδια στιγμή χαρίζατε 241 εκατομμύρια από τις επιστροφές των φαρμακευτικών εταιριών για το rebate και τα κρατούσατε κλειδωμένα στα συρτάρια σας, τι κάνατε, ελαφρύνατε τους λίγους και βαρύνατε τους πολλούς. Ενώ εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Ήσυχα παρά. Επαναφέραμε υπομονή για τους ανασφάλιστους στην ελεύθερη πρόσβαση, καταργήσαμε τα 5 ευρώ. Υπομονή. Και καλούμε τώρα στο ταμείο αυτούς που δεν πληρώνουν. Όταν επίσης, κύριε Μητσοτάκη, εσείς λέτε οριζόντια μείωση του έμφυα 30%, δηλαδή και για τις μεγάλες περιουσίες, αυτό λέτε. Ενώ εμείς ψηφίσαμε μείωση 30% μεσοσταθμικά, αλλά όχι οριζόντια για όλους, 50% για τις λαϊκές συνοικίες, κατοικίες και τις μικρές ιδιοκτησίες, για τους πολλούς δηλαδή, και μικρότερη 10% μείωση για τις βίλες στην Εκάλη και στο Ψυχικό. Όταν εσείς λέτε αυτό και εμείς λέμε το άλλο, εσείς ευνοείτε τις ελίτ και θέλετε να βαρύνετε τους πολλούς. Όταν εσείς μιλάτε για ξεπερασμένο θεσμό του οκτάωρου και λέτε ιδεολειψία της συλλογικής συμβάσης στη γραμμή του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, το λέτε για να ελαφρύνετε τις ελίτ και να βαρύνετε τους πολλούς. Γιατί έχετε πάθει. Ενώ όταν εμείς με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας τιμωρούμε τους παραβάτες εργατικής νομοθεσίας, όταν εμείς επαναφέρουμε τις συλλογικές συμβάσεις που συνεπάγονται αύξηση μισθών για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και όταν εμείς αυξάνουμε και τον κατώτατο και καταργούμε τον υποκατώτατο, τότε αυτό το κάνουμε εμείς για να στηρίξουμε τους πολλούς παραγνωρίζοντας τα συμφέροντα των ελίτ. Και είναι τουλάχιστον αστείο, κύριε Μητσοτάκη, το γεγονός ότι ξεκινήσατε την ομιλία σας λέγοντας ότι δεν χαρίζουμε τη μάχη κατά των ανισοτήτων στην αριστερά. Μα εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν ήσασταν αυτός που δηλώσατε ότι οι ανισότητες αποτελούν φυσική νομοτέλεια που δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Εσείς ήσασταν. Προσπάθησα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα με απλά παραδείγματα να εξηγήσω τόσο στο σώμα, κυρίως όμως στον ελληνικό λαό που μας ακούει, ποια είναι η διαφορά της δικής μας πολιτικής και της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί το πρόβλημα το βασικό που έχει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να το αποφύγει όσο και αν προσχωρήσει στον κίτρινισμό, στη λάσπη και στον πόλεμο πέρα και έξω από αρχές. Προσπάθησα να εξηγήσω γιατί το βασικό σας πρόβλημα είναι πολιτικό, προγραμματικό και ιδεολογικό. Προσπάθησα να κάνω αυτό λοιπόν το οποίο εσείς θέλετε να αποφύγετε. Προγραμματικό και πολιτικό διάλογο. Και προσπάθησα να σας δώσω και απλά παραδείγματα. Ξέρω ότι η επιλογή σας είναι να μην απαντήσετε σε όλα αυτά. Ξέρω
ότι η επιλογή σας θα είναι το επόμενο διάστημα να συνεχίζετε να δηλητηριάζετε την πολιτική ζωή του τόπου. Το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε τον εαυτό σας τοξικό και το κόμμα σας. Κύριε Μητσοτάκη, έκανα την επιλογή να ζητήσω από τη Βουλή για άλλη μια φορά να απαντήσει σε κρίσιμα διλήμματα. Να απαντήσει αν θέλει να συνεχιστεί η προσπάθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας και την ανασυγκρότηση της οικονομίας ή αν θέλει να επιστρέψουμε στο πιο σκοτεινό μνημονιακό παρελθόν. Να απαντήσει αν στηρίζει τα μέτρα κοινωνικής στήριξης και ελάφρυνσης ή αν θέλει την ακύρωσή τους. Αν θέλει τη στήριξη του κοινωνικού κράτους ή αν θέλει την κατεδάφισή του. Αν θέλει προσλήψεις ή αν θέλει να γυρίσουμε στο 1:1, ενδεχομένως και απολύσεις. Αν θέλει στο 1:5. Αν θέλει εργασία με αξιοπρέπεια ή αν θέλει να επιστρέψουμε στην εργασιακή ζούγκλα. Αν θέλει αλληλεγγύη ή κοινωνικό κανιβαλισμό. Αν θέλει δικαιοσύνη ή αν θέλει εγκατάλειψη. Αν θέλει διαφάνεια ή την διαφορά του παλιού καθεστώτος. Αν θέλει ένα μέλλον ευημερίας ή ένα μέλλον κοινωνικής δυστοπίας. Αν εμπιστεύεται τα μέτρα και το σχέδιο στήριξης για τους πολλούς που αγωνίζονται ή ένα σχέδιο υποστήριξης των λίγων. Είμαι βέβαιος ότι για άλλη μια φορά η εθνική αντιπροσωπεία σήμερα θα απαντήσει θετικά ότι είναι με τους πολλούς. Όμως το πιο κρίσιμο είναι το τι θα απαντήσει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός στις 26 του Μάη θα στείλει ένα μήνυμα ηχηρό και ισχυρό και στις ελίτ, αλλά και στους αλαζόνες που νομίζουν ότι η επιθυμία της εξουσίας αρκεί για να δικαιώσει τα πάντα. Κάθε ατόπιμα, κάθε ακρότητα, κάθε ψεύδος, κάθε συκοματία, κάθε προσβολή. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια, με ταπεινότητα, με προσήλωση στο έργο μας, με επιχειρήματα, με σκληρή δουλειά και με σκληρή προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να δώσουμε την τελική μας αναφορά στην κοινωνία και μόνο στην κοινωνία, στον ελληνικό λαό. Για να δώσουμε την τελική μας αναφορά στους πολλούς και μόνο στους πολλούς. Σας ευχαριστώ.